Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου. Το καλοκαίρι μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε κοντά στη φύση. Αυτή η ευκαιρία μας δίνεται και με το σημερινό επεισόδιο. Ένα ταξίδι στη φύση. Έμπνευση από τη φύση. Μείνετε μαζί μας. Ιωσήφ Λαζαρίδης. Τον έχουμε δει αρκετές φορές στα τοπικά κανάλια να δίνει συμβουλές για τα μαλλιά. Αυτή τη φορά τον επισκεφθήκαμε στο χώρο του επί της οδού Παύλου Μελά 42 στην Κοζάνη για να γνωρίσουμε καλύτερα τον καλλιτέχνη Ιωσήφ και την τέχνη του. Η κομμωτική είναι μορφή τέχνης, έτσι δεν είναι? Έτσι αισθάνομαι εγώ, έτσι την δουλεύω εδώ και 13 χρόνια. Όχι ως δουλειά, αλλά ως καλλιτεχνία. Μ' αρέσει να δημιουργώ πάνω στα κεφάλια, στυλ, χρώμα, διάθεση. Ίσως ναι, τον εσωτερικό μου κόσμο τον ζωγραφίζω πάνω στα μαλλιά. Mm-hmm. Όταν ήταν μικρός ο Ιωσήφ, τι ονειρευόταν? Τι ονειρευόταν όταν ήταν μικρός? Με πας τώρα πολλά χρόνια πίσω. Έτσι, από εκεί θέλουμε να ξεκινήσουμε. Ήμουν ένα παιδί που πάντα είχα καλλιτεχνική φύση. Μου άρεσε να δημιουργώ είτε στο δωμάτιό μου, είτε στο σαλόνι του σπιτιού. Έκανα διάφορα. Θυμάμαι τότε η μητέρα μου συνέχεια με φώναζε. Όχι, έβαζε το κρεβάτι έτσι, όχι αλλιώς. Α, είχες και τάσεις διακόσμησης δηλαδή, με αυτά ναι, κατά πιανό σου. Ναι. Έτσι ξεκίνησε να φαίνεται η καλλιτεχνική μου. Και πότε μετά εξελίχθηκε στην κόμουση? Είχε ξεκινήσει ήδη η αδερφή μου την καριέρα της κομμωτικής και λίγο. Άθελά μου τη βοηθούσε στο κομμωτήριο, μου άρεσε. Και λέω θα πάω κι εγώ. Βέβαια την προτροπή της αδερφής μου και να είναι καλά, γιατί έτσι ξεκινήθηκε και το ταλέντο μου. Πήγα στη σχολή στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια ως μικρός μην νομίζεις ότι έχεις και ξέρεις και το μυαλό στη θέση του καθαρά να πεις και ότι α. Βοήθησε πολύ η πρακτική μου στη Θεσσαλονίκη, στο κομμωτήριο που έκανα, που ήταν ένας άνθρωπος που έμπαινε η πελάτης, ο πελάτης για κάτι και έφευγε με τελείως διαφορετικό από αυτό που ζητούσε. Και λέω, για δες εδώ, κάτι γίνεται, υπάρχει μια μαγεία ρε παιδί μου, δεν είναι συγκεκριμένο, κόβω δύο, θέλω αυτό και φεύγω. Τους έλεγε, όχι, θα κάνεις έτσι γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και από εκεί και μετά, άρχισαν να ξεπηδούν και από μέσα μου πράγματα τα οποία ίσως θέλεις ως παιδί, ως άνθρωπος δεν μπορούσα να εξωτερικεύσω, να πω, να θυμώσω και τα έβγαζα όλα πάνω στα μαλλιά. Πολύ καλό αυτό. Και δημιουργικότητα. Είχε επιτυχία, δόξα τω Θεώ. Δημιούργησες αυτό τον υπέροχο χώρο που ερχόμαστε και μας φτιάχνεις όμορφες και φεύγουμε με ωραία διάθεση όπως είπες και εσύ. Και όπως βλέπουμε τον επιμελήθηκες εσύ. Τον επιμελήθηκα εγώ με βοήθεια ανθρώπων, αλλά νομίζω ότι είναι το προσωπικό. Είναι ο Ιωσήφ εδώ μέσα. Θεωρώ ότι πρέπει να σέβομαι το χώρο που δουλεύω, πρώτα για μένα και μετά για όλους εσάς. Να νιώθεις εσύ άνετα μέσα στον χώρο, έτσι ώστε να μπορείς να δημιουργείς, να εκφράζεσαι. Και βλέπουμε έχεις διαλέξει το μαύρο χρώμα. Σου αρέσει? Πριν 6 χρόνια που το έκανα, μου άρεσε. Ίσως ήταν πιο μαύρη ψυχολογία μου. Λες να παίζει ρόλο, ε? Θεωρώ απόλυτα. Είδα και το χρώμα της μόδας. Είδες δυστυχώς, θέλοντας και μη, πάμε με τη μόδα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο. Επηρεαζόμαστε. Ακριβώς. Βέβαια το καφέ, το ξύλο για μένα είναι πάντα διαχρονικό. Δηλαδή δεν είναι μόδα, φεύγει. Εγώ και στο σπίτι μου το ξύλο χρησιμοποίησα. Mm-hmm. Το αγαπώ. Φυσικός οργανισμός. Τώρα δηλαδή θα το άλλαζες, θα έφευγες από το μαύρο, το μαύρο γκρι ασημεία έτσι που επικρατεί εδώ μέσα. Τώρα, αν θα ξαέκανα χώρο, ίσως τον έκανα διαφορετικά στη λειτουργικότητα, όχι, τα χρώματα μου αρέσουν. Mm. Και έχεις και ωραία αντικείμενα εδώ πέρα, όπως ο πολυέλαιος αυτός, τον οποίο πήρες από την Κοζάνη. Εμείς ρωτάμε και αυτά σαν Design Life, θέλουμε να τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πήρες από την Κοζάνη. Το βρήκαμε Κοζάνη. Αυτό στην Κοζάνη, έτσι. Ναι. Βρίσκουμε ωραία πράγματα στην Κοζάνη. Βρίσκουμε ωραία πράγματα στην Κοζάνη. Η Κοζάνη νομίζω ότι είναι η πόλη που έχει τα πάντα. Και αποπνέεις και έτσι μια ηρεμία, βρε Ιωσήφ. Είσαι ήρεμος άνθρωπος. Είσαι. Δουλεύοντας με τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια, ναι, προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Γιατί δεν μου φταίει
ο καθένας να πληρώνει τα της ψυχής μου. Δηλαδή, έτσι όλη τη μέρα είσαι ήρεμος. Στο 8ωρο τη δουλειά μου προσπαθώ, ναι. Πώς το καταφέρεις αυτό? Δουλεύοντας το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Τι δηλαδή? Ψάχνοντας μέσα μου τι μπορεί να με εκνευρίσει, τι με θυμώνει. Μπράβο. Και το λύνω, ναι. Και να επανέλθουμε λίγο στο χώρο εδώ πέρα, στο κομμωτήριο. Ποια είναι η αγαπημένη σου γωνιά? Η γωνιά που δουλεύω. Η γωνιά που δουλεύεις και είναι και ιδιαίτερη, έτσι. Βλέπουμε ότι έχεις και κάποιες εικόνες από Αγίους. Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι για σένα ο Θεός? Η πίστη. Η πίστη. Για να γίνουμε σε γενικά πλαίσια. Η δημιουργία, γιατί ο Θεός είναι η δημιουργία. Έτσι. Είναι η συντροφιά της ημέρας μου. Να, αυτό που είπες, ότι πάω να κρυβιστώ, κοιτάω την εικόνα και λέω ότι ξέρεις τι, δώσε μου υπομονή. Mm-hmm. Όσο αστείο και να ακούγεται, ναι, μου δίνει, το νιώθω. Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν έχει φόβο Θεού, καταφέρνει να σέβεται τον συνάνθρωπο, τη γη, τα πάντα, το επάγγελμά του. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Βλέπω εδώ πέρα παπουτσάκια, διακοσμητικά, έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου αντικείμενο? Όλα, γιατί ξέρεις τι γίνεται, συνήθως κάθε σεζόν αλλάζουμε αντικείμενα στο χώρο, έχουμε μια αποθήκη πάνω. Αυτά είναι καινούργια, τώρα τα αποκτήσαμε, τα θεωρώ ιδιαίτερα, μου αρέσουν, φτιάχνουν τη διάθεση. Να και κάτι ξεχωριστό, έτσι όπως είπες, ότι κάθε εποχή αλλάζει διακόσμηση και ναι, το έχουμε παρατηρήσει, ειδικά τα Χριστούγεννα να κάνεις υπερπαραγωγές. Άνοιξη, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ακόμα δεν κάνουμε το καλοκαίρι. Πού να το κάνουμε με αυτόν τον καιρό? Ίσως αυτό, ναι, γιατί σκέφτομαι πώς δεν αρχίσαμε, αλλά δεν μπήκαμε ακόμα στη διαδικασία λόγω του καιρού. Έτσι, είναι το καλοκαίρι, θα έρθει κάποια στιγμή. Και αν έρθει, τι θα μας προτείνεις, έτσι, εμάς τις γυναίκες που θέλουμε λίγο να ανανεωθούμε? Ποια είναι η τάση? Καλοκαίρι 2014. Το καλοκαίρι μου αρέσει πολύ το ανάλαφρο μαλλί, περιποίηση με προϊόντα αντιλιακά, γιατί λόγω των πολυτεχνικών που έχουν τα κεφάλια των κυριών, αφιδατώνονται πάρα πολύ αν τα περιποιηθείς. Και ανάλαφρα, ούτε πολύ έντονα χρώματα, γιατί λόγω του ήλιου ξεφοριάζουν, οπότε να μην έχουν θέματα ούτε στη θάλασσα, ούτε να φαίνονται και πολύ στοκαρισμένα τα μαλλιά. Mm-hmm. Αυτό η φύση το κάνει, θεωρώ. Ναι, ναι, ναι. Το ανοίγει. Το ανοίγει, ακριβώς. Του ήλιου. Δηλαδή, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα για φέτος το καλοκαίρι? Τι θα πρότεινες? Μου αρέσουν τα μελένια μαλλιά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Μελένια χρυσά. Mm-hmm. Όπως είπαμε, θα πάρουν και την αντάρτικη από τον ίδιο τον ήλιο. Αυτό. Το ξανοίγμα στις άκρες που είναι πολύ μόδα το όμπρε. Mm-hmm. Που εγώ να σου πω κάτι, από την αρχή της καριέρας μου, πάντα μου άρεσε να παιχνιδίζουν τα χρώματα. Δεν μου άρεσε αυτό το βαμμένο. Mm-hmm. Θέλω λίγο έτσι φυσικά αποτελέσματα. Στα χρόνια της καριέρας σου, ποιες είναι οι στιγμές που ξεχωρίζεις? Τι μπορείς να θυμηθείς έτσι έντονα? Μπορώ να θυμηθώ. Κάθε στιγμή είναι και ξέρεις για μένα πολύτιμη. Δηλαδή η καθημερινότητά μου πολλές φορές μπορεί να είναι ρουτίνα, να με εκνευρίζει, αλλά γυρνώντας στο σπίτι μου λέω τι καλά και σήμερα, ότι εντάξει πήγε καλά η μέρα, έκανα 5 ανθρώπους ευτυχισμένους, έβγαλα το μέσα μου στα κεφάλια. Ωστόσο είναι οι διακρίσεις μου που με έκαναν να ξεχωρίσω πράγματα και tips τα οποία δεν θα τα βλέπα ποτέ στην καθημερινότητα της δουλειάς. Σε κάποιους διαγωνισμούς που έχεις συμμετάσχει, ναι, και... Που είναι αρκετοί. Και έχεις διακριθεί, αλλά έχεις και διδαχθεί ταυτόχρονα. Εγώ δεν στέκομαι και βλέπεις ότι έχω κρύψει και τα κύπελα και ναι, όλα, ναι, γιατί στέκομαι στο αυτό, το ότι έχω διδαχθεί. Το βλέπεις σαν εμπειρία και όχι σαν διάκριση. Η διάκριση, ναι, έρχεται μετά. Γιατί μου λένε δεν πας άλλο, δεν συνεχίζεις τους διαγωνισμούς και λέω ότι εγώ πήρα ό,τι ήταν να πάω. Σαφώς και θα ήθελα να πάω, αλλά επειδή έχεις την εμπειρία πια, θα βγω από έναν νεαρό άνθρωπο, έναν νεαρό συνάδελφο, πιο μπροστά, γιατί να το κάνω αυτό? Και δεν πηγαίνεις μέχρι τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αργότερα. Ίσως ναι, κάτι μεγαλύτερος διαγωνισμός, ναι, να συμμετάσχω, αλλά θεωρώ ότι τόπο στα νιάτα, τόπο στους νέους συναδέλφους, σέβαση. Και να είμαι δίπλα να βοηθώ. Δεν θέλω οι επόμενοι από μένα να στέκονται, θέλω λίγο να προχωράνε. Αν και είμαι και το άλλο, ότι αν δεν σταθείς και ζοριστείς, δεν περπατάς εύκολα, ανεβαίνεις πιο εύκολα. Οπότε μπορεί να πέσει και πιο εύκολα. Τι σε ζόρισε? Δεν ήταν εύκολο να φτάσεις στην καριέρα, ξέρεις, να φτάσεις να σε θεωρούν καλό. Mm. Θέλω να κάποιοι λένε, είσαι καλύτερος. Δεν στέκομαι εκεί. Να είσαι καλός στη δουλειά σου, να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι καλά με το ποιότητα μέσα σου. Αυτή η ποιότητα, ναι, mm-hmm, που πασχίζω καθημερινά. Θυμάμαι μία θεατρική παράσταση, κάτι κάπου βρέθηκες εκεί στην Αθήνα.
Θυμάμαι καλά. Θυμάσαι καλά, ναι. Για ποια θεατρική παράσταση. Τα κόκκινα φανάρια του Εθνικού Θεάτρου. Χτένισα τη φωτογράφηση που είχαν κάνει για το περιοδικό Γυναίκα. Πώς προέκυψε αυτό. Μία φίλη μου, πολύ καλή που είναι σκηνοθέτηδα της παράστασης, με βοήθησε, κατέβηκα στην Αθήνα και χτένισα τους ηθοποιούς. Ας είμαστε εμείς χαρούμενοι και ας μας κάνεις εσύ ευτυχισμένους. Ακόμη πιο πολύ δηλαδή. Έτσι. Τηλεόραση βλέπεις. Προσπαθώ, όσο προλαβαίνω. Τι βλέπεις. Τι βλέπω. Διάφορα. Από ταινίες, ντοκιμαντέρ. Φλας. Φλας, όσο προλαβαίνω. Design Life. Βλέπω Design Life, το καμαρώνω. Και χαίρομαι για την, αυτή την, την ιδιαίτερη εκπομπή που έκανες τη φετινή σεζόν. Μπράβο σου. Θεωρώ πολύ ιδιαίτερη, ψαγμένη. Ευχαριστούμε πολύ. Μας συγκινεί το ότι σας αρέσει. Εμείς για εσάς είμαστε εδώ και θέλουμε έτσι να... Και του χρόνου με υγεία θα σου ευχηθώ εγώ, γιατί νομίζω ότι είσαι στα τελειώματα τη σεζόν, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, είναι το τελευταίο επεισόδιο εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή να κλείσουμε έτσι ωραία. Εγώ ευχαριστώ δικιά μου τιμή όταν έρχονται δημοσιογράφοι, άνθρωποι που ασχολούνται με τηλεόραση, να τους πω 5 πράγματα. Εγώ ευχαριστώ από ψυχής. Όταν σταματάει η έμπνευσή σου, τι κάνεις. Όταν σταματάει η έμπνευσή μου, γυρνάω προς τη φύση. Φύση από τα ζώα θέλεις, από την Φλωρίδα και Πανίδα να πω, από τα κτίρια, από οτιδήποτε και πνέω. Τον ουρανό, από τις πέτρες. Η φύση νομίζω είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης. Ξέρει και τα συνδυάζει όλα άψογα. Αρμονικά. Αρμονικά. Έτσι, τα πάντα η Σοφία επίησε. Με αφορμή την ατάκα του Ιωσήφ, κοιτάξαμε γύρω μας τη φύση. Μια αστήρευτη πηγή έμπνευσης που όλα σοφά επίησε. Έχετε αμφιβολίες για τα χρώματα που θα φορέσετε? Ρίξτε μια ματιά στα λουλούδια, στα πουλιά, στα δέντρα. Πόσο ταιριαστές είναι οι πολυχρωμίες τους. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say. Θέλετε να ανανεώσετε το χώρο σας? Αναζητήστε φυσικά υλικά και ανακαλύψτε τα χρώματα των ωκεανών, των δασών, του ουρανού και του ήλιου. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar. Just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less. And it makes me feel quite so. Θέλετε να δημιουργήσετε μοτίβο? Αντιγράψτε από τη φύση τα καλύτερα. Από τα ζώα, τα φτερά, τα φυτά. Αλλά και τα μανιτάρια. Το Λακτάριος, ένα πεντανόστιμο πορτοκαλί μανιτάρι που το συναντάμε το φθινόπωρο κάτω από τα έλατα. Αναπάνδεχα, το Design Life συνάντησε ένα Λακτάριος στο κέντρο της Τσιμεντούπολης. Το Λακτάριος δημιουργήθηκε από λάτρεις του βουνού, του δάσους, των μανιταριών. Αν ανοίξεις την πόρτα του, βγαίνεις στο δάσος και μπαίνεις στις πρωτόγνωρες γεύσεις του. Ο περίπατος της γευσιγνωσίας ξεκινάει με πιάτα μαγειρεμένα παραδοσιακά, με ντόπια υλικά και φιλοσοφία βασισμένη στην απλότητα της φύσης, χωρίς αποπροσανατολισμούς, έτσι ώστε να αφιερώνεται κανείς στην ειδονή της γεύσης. Με ιδιαίτερο μενού που αλλάζει κάθε εποχή, όπως και τα μανιτάρια. Βρισκόμαστε
Βρισκόμαστε εδώ με τον σεφ του Λακτάριους για να μας δώσει τη δική του πρόταση σε πιάτο για αυτή την εβδομάδα. Και λέμε για αυτή την εβδομάδα γιατί εδώ πέρα οι προτάσεις σε πιάτο είναι πάρα πολλές. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν είναι πολλές, σίγουρα είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές και σίγουρα είναι ποιοτικές και έρχονται από τη φύση. Αλλά θα θέλαμε να μας πεις ποια είναι η φιλοσοφία του Λακτάριους. Η φιλοσοφία του Λακτάριους είναι πάρα πολύ απλή. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους του βουνού και θέλησε να φέρει στην πόλη την νοοτροπία του βουνού μέσω των μανιταριών. Γεύσεις λοιπόν από μανιτάρια, τα οποία όμως είναι εποχιακά, σωστά? Σωστά. Τα βρίσκουμε πάντα? Όχι. Με διάφορους τρόπους προσπαθούμε να τα διατηρούμε για να έχουμε όλες τις εποχές ποικιλία μανιταριών. Γι' αυτό όμως αλλάζουμε και το μενού μας ανά 4 μήνες, γιατί κυρίως απασχολείται με τα εποχιακά μανιτάρια. Άρα τώρα που είναι καλοκαίρι θα δούμε και ένα διαφορετικό μενού. Ναι, σε περίπου 15 μέρες από τώρα. Ωραία, τέλεια. Για σήμερα όμως τι θα μας προτείνεις, τι έχουμε εδώ πέρα? Σήμερα έχουμε κάνει μια τηγανιά μανιταριών, σβησμένη με κρασί τοπικό από βιολογικά σταφύλια και μία πάστα από φρέσκα σπιτικά ζυμαρικά, πάλι τοπικής παραγωγής, τα οποία έχουν διάφορα είδη μανιταριών και μία κρέμα βαρμεζάνας αρωματισμένη με κρόκο και λάδι τρούφας. Τρώμε και υγιεινά δηλαδή? Τρώμε όσο μπορούμε σωστά μαγειρεμένα και γευστικά. Έτσι, και με λίγες θερμίδες. Ναι. Εντάξει, εκτός από αυτό, αυτά είναι λίγες θερμίδες. Τι έχουμε εδώ πέρα, μπορείς να μας πεις λίγο, να τα ξεχωρίσουμε, γιατί είναι ποικιλία, Ναι, αυτό που έπιασες μόλις ονομάζεται βολίτης. Mm-hmm. Η ποικιλία του είναι μπολέτους αέρους. Είναι το γνωστό σε όλους μας πορτσίνι. Α, το πορτσίνι. Ναι. Διαφέρει η ονομασία του από μέρος σε μέρος. Εδώ στην Κοζάνη συνηθίζουμε να τα λέμε καλογεράκια. Καλογεράκια τα λέμε τα πορτσίνι. Ναι. Τι μαθαίνουμε εδώ στο Λακτάριους? Για να πιάσουμε άλλο ένα, αυτό για παράδειγμα. Αυτό είναι κανθαρίσκος. Ο κανθαρίσκος ονομάζεται αλλιώς νερατζάκι λόγω της έντονης φρουκτόδους γεύσης που έχει. Εμείς τον σοτάρουμε στην ποικιλία, αλλά σκέτος δεν τρώγεται εύκολα σοτέ. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο σοτέ. Άρα το βρίσκουμε μόνο στην ποικιλία. Κυρίως γίνεται σε γλυκό. Δεν θα σε κουράσουμε άλλο με τα υπόλοιπα. Πόσα έχουμε εδώ πέρα? Εδώ έχουμε 4 είδη μανιταριών. Έχουμε άγρια αργαρικά, μοχέλα, κανθαρίσκο και βολίτη. Ωραία. Αν έχει δηλαδή κάποιο ο Λακτάριος, πώς το ζητάει το Λακτάριο? Μία ποικιλία μανιταριών. Και αυτό? Αυτό είναι το λαζανάκι με κρόκο κοζάνη. Λαζανάκι με κρόκο κοζάνη λοιπόν. Και τι θα πρότεινε για να φύγουμε αυτό? Κρασί? Σίγουρα ένα λευκό σαρδονέ θα ταιριάζει πολύ. Αλλιώς νομίζω ότι η πρόταση του Λακτάριους είναι σίγουρα κάποιο κοκτέιλ. Και μόλις τελειώσουμε έμαθα ότι έχετε ένα ιδιαίτερο γλυκό που δεν το βρίσκουμε σε άλλους χώρους εστίασης. Ναι, είναι ένα ιδιαίτερο γλυκό, θα το προετοιμάσουμε σε λίγο. Θα μας πεις το όνομά του? Είναι ο κανθαρίσκος που λέγαμε, που έχουμε κάνει γλυκό του κουταλιού και είναι αρωματισμένος με αρβερόζα και κανέλα και γλυκάνες. Λοιπόν, θέλουμε να το δοκιμάσουμε πραγματικά, όχι μόνο το γλυκό, αλλά και τα πιάτα, αλλά και τα κοκτέιλ αργότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Και φυσικά ερχόμαστε Λακτάριους για πάρα πολλές γεύσεις με μανιτάρια. Αν ξεκινήσετε τη γευστική σας περιπέτεια στο Λακτάριους, δεν γίνεται να μην την ολοκληρώσετε με γλυκό του κουταλιού μανιτάρι και σπιτικό ρεβανί από την Αιανή σε φωλιά κατά υφιού. Ο αέρας που αναπνέω είναι δροσιά, είναι δροσιά. Και οι λέξεις που σου λέω είναι φιλιά, είναι φιλιά.
και φυσικά με ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ, ρούμι, μαστίχα χείου και τα υπόλοιπα μυστικά συστατικά του μπάρμαν, που μας οδηγεί σε μεγάλο κέφι, το οποίο συχνά φροντίζει να ενισχύει το Λακτάριους με ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις, καθιστώντας το ένα πολυχώρο απολαύσεων και αισθήσεων. Για το καλοκαίρι, το Λακτάριους βγαίνει πραγματικά στη φύση και μας περιμένει κάτω από τα δέντρα της πλατείας Γιολδάση, με ένα νέο καλοκαιρινό μενού, εκεί, στη Γιολδάση, στο 2, που θα αγαπήσουμε και θα κολλήσουμε. Κοντά στη φύση θέλανε να φέρουν και τους πιστούς οι κατασκευαστές αυτής της ιδιαίτερης διάφανης εκκλησίας, με τίτλο Reading Between the Lines. Δημιουργήθηκε από Βέλγους αρχιτέκτονες στο Μπόργκλουν. Είναι 10 μέτρα ψηλή, φτιαγμένη από 100 επίπεδα και 2.000 ατσάλινες κολόνες. Ο αρχιτεκτονικός της ρυθμός είναι βασισμένος στο παραδοσιακό της περιοχής, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιώντας οριζόντια πιάτα στην κατασκευή της, κατάφερε να την κάνουν διάφανη. Επειδή ως εκκλησία δεν λειτουργεί κανονικά, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως αρτιστικό κομμάτι, κληρονομιά για την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ένας πιστός μπορεί να σταθεί μέσα της και να προσευχηθεί στον Δημιουργό, βλέποντας τον μέσα από τη φύση. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mda@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες, αλλά και δημιουργίες. Το design του Ruff Hotel στο Λονδίνο επιμελήθηκε ο σχεδιαστής Robin Haas, ο οποίος πήρε το μειονέκτημα της φθοράς του χρόνου και το μετέτρεψε σε προτέρημα. Το design αυτού του πολυτελούς ξενοδοχείου στηρίχθηκε στην ελευθερία των επιλογών με μόνη προϋπόθεση όποιο υλικό επιλεχθεί να είναι αυθεντικό, για παράδειγμα αυθεντικό λινό, αυθεντικό μετάξι. Κράτησε τη φθορά του χρόνου στην εγώ του στην ιδιαίτερη διακόσμηση που αναδεικνύει την ομορφιά της ατέλειας. Κρατήθηκαν παλιές ταπετσαρίες, ενώ όπου ξυλώθηκαν εντελώς, άφησαν φανερή στους τοίχους την πατίνα του χρόνου. Κάτι πολύ όμορφο και συνάμα πολύ δύσκολο για να γίνει τεχνητά. Τα αντικείμενα της διακόσμησης κάποτε μπορεί να υπήρχαν σε άλλα ξενοδοχεία, σε άλλα μέρη, κουβαλώντας τη δικιά τους ιστορία. Από το πολυτελές τραχή ξενοδοχείο στο Λονδίνο, στην Ελλάδα και στη Σαντορίνη, όπου πήραν το τραχή και το ομάλινα. Και πώς μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι αυτό το πανέμορφο ξενοδοχείο ήταν κάποτε στάβλη. Το 1984 οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να μετατρέψουν τις σπηλιές σε μοντέρνο ξενοδοχείο, διατηρώντας τις αρχικές δομές. Αυτό το πανέμορφο δωμάτιο ήταν κάποτε στάβλος για γάιδαρους. Ο πιο εύκολος τρόπος τότε που οι άνθρωποι του νησιού στερούνταν πόρων ήταν να σκάψουν τα βράχια. Γι' αυτό και όλα είναι κυκλικά. Δεν βλέπουμε πουθενά ευθείες γραμμές. Και από την τρύπα στην οροφή, τάιζαν τα ζωντανά. Πέρα από την πολυκοσμία και προσβάσιμο μόνο διαθαλάσσης, είναι χτισμένο ένα σπίτι σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον, στα συντρίμια ενός παλιού ορυχείου. Δημιουργεί μια απόλυτη μίξη με το φυσικό φόντο, γιατί είναι χτισμένο με τις ίδιες ακριβώς πέτρες και αυτό το καθιστά αόρατο από μακριά.
Από παλιό ορυχείο μετατράπηκε σε καταφύγιο με υπέρτατη θέα. Μία από τις πιο εύκολες λύσεις και γρήγορες για την ανανέωση του χώρου μας είναι η επιλογή ταπετσαρίας. Εμείς ήρθαμε στο πρεζέντο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας, για να βρούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ταπετσαρίες, στις οικονομικότερες τιμές αλλά και στην καλύτερη ποιότητα. Μαζί μας έχουμε ένα άτομο που γνωρίζει πολύ καλύτερα σχετικά με τις ταπετσαρίες, την κυρία Λίτσα που τη βρίσκουμε εδώ στο πρεζέντο. Και στα χέρια μας κρατάμε δύο από τους πάρα πολλούς καταλόγους, νέους καταλόγους που έχετε φέρει εδώ στο πρεζέντο, για διακόσμηση σπιτιού, δωματίου παιδικού και όχι μόνο, αλλά και επιχειρήσεων, καφετεριών κτλ. Mm. Αυτό που απασχολεί τους περισσότερους είναι η τοποθέτηση της ταπετσαρίας. Γίνεται εύκολα? Είναι πάρα πολύ απλό να γίνει μια τοποθέτηση της ταπετσαρίας. Θέλουμε μόνο ένα τοίχο λίγο και καθαρό. Βάζουμε την κόλλα στο τοίχο και λίγη ποσότητα στην ταπετσαρία και κολλάμε. Αναλαμβάνετε εσείς την τοποθέτηση? Αναλαμβάνουμε εμείς, έχουμε τη τεχνική κάλυψη για όλο το θέμα της ταπετσαρίας. Και το επόμενο ερώτημα όλων όσοι θέλουν να βάλουν ταπετσαρία στο χώρο τους είναι: αν θελήσω να την αφαιρέσω, πώς την αφαιρώ, θα καταστραφεί ο τοίχος? Όσο εύκολα γίνεται η τοποθέτηση, τόσο εύκολα γίνεται το να αφαιρέσουμε μία ταπετσαρία από τοίχο ή από κάποιο έπιπλο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ειδικό υλικό που το περνάμε με ένα ρολό. Σε μερικά λεπτά αυτό φουσκώνει τα πετσαρία, τραβάμε και στο πίσω μέρος έχουμε μία επιφάνεια όπως την έχουμε αφήσει, κάνουμε ένα απλό σακούνισμα και καθαρίζει. Και βέβαια τα πετσαρίες δεν μπορούμε να κολλήσουμε μόνο σε τοίχους, αλλά ακριβώς. Μπορούμε να ντύσουμε έπιπλα, πόρτες, ό,τι αφορά το ξύλο μπορεί να ντυθεί με τα πετσαρία, μεταλλικές επιφάνειες, σε διάφορα σημεία, σε τζάκι μπορούμε να το βάλουμε, ακόμα και σε μπάνιο. Γιατί υπάρχουν ειδικές ταπετσαρίες που αντέχουν στην υγρασία, οπότε μπορούμε να κάνουμε και εκεί πέρα κάτι διαφορετικό, κάτι ασυνήθιστο με όλα τα άλλα. Και είναι πάρα πολύ της μόδας αυτή η αναλογή ταπετσαρίας με πλακάκι μέσα στο μπάνιο. Πώς καθαρίζουμε μια ταπετσαρία? Ο καθαρισμός της στις πιο πολλές είναι πάρα πολύ απλός. Με ένα υγρό πανί καλά στημένο, περνάμε την ταπετσαρία και την αφήνουμε να στεγνώσει μόνη της. Οι ενδείξεις βέβαια για το πώς μπορούμε να μεταχειριστούμε μια ταπετσαρία βρίσκονται στο πίσω μέρος και εσείς είστε εδώ για να μας ενημερώσετε εφόσον διαλέξουμε μία από τη μεγάλη ποικιλία που έγινε. Πραγματικά έχουμε εντυπωσιαστεί. Υφές, μοτίβο, διάφορα, φλωράλ. Η επιλογή της ταπετσαρίας είναι οικονομική λύση? Είναι οικονομική λύση. Είναι νομίζω από τις πιο οικονομικές λύσεις το να κάνουμε κάποιες αλλαγές στο χώρο μας. Μπορούμε να πούμε ότι η καινούργια σειρά που έχει έρθει ξεκινάνε τα ρολά γύρω στα 35 με 40 ευρώ. Δηλαδή μπορούμε να πούμε, να προτείνουμε στον κόσμο ότι μπορεί να κάνει μια αλλαγή στον χώρο του μόνο με 40 ευρώ, να καλύψει ένα τοίχο και να αλλάξει όλη η όψη και η αισθητική του χώρου. Αυτό αφορά και το παιδικό κομμάτι και το κομμάτι το οποίο απευθύνεται σε σπίτια ή σε επαγγελματικούς χώρους. Με τόσα λοιπόν λίγα λεφτά μπορούμε μέσα σε μία μέρα, σε λιγότερο από μία μέρα, σε κάποιες ώρες να έχουμε αλλάξει εντελώς το περιβάλλον του χώρου μας. Έτσι ακριβώς.
ότι του Design Life μας άρεσαν πάρα πολύ τα smoothies, για μια ακόμη φορά φέραμε μαζί μας την Αφροδίτη Ζαρδέλη, διαιτολόγο-διατροφολόγο, για να μας προτείνει άλλο ένα smoothie. Αυτή τη φορά όμως, Αφροδίτη, θα θέλαμε πέρα από το ότι μας βοηθάει για να ανταπεξέλθουμε στην ημέρα μας το smoothie και έχει ενέργεια, να έχει και έτσι έντονη γεύση, κάπως σοκολατούχα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε ένα smoothie, το οποίο θα έχει γάλα μυθάλου. Το οποίο θέλω να σου πω ότι το λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να έχει καρπούς από κακάο. Mm-hmm. Επίσης θα μπορούσε να έχει τσία, σπόρους τσία, καθώς και βραζιλιάνικα φιστίκια. Βραζιλιάνικα φιστίκια, σπόρι τσία, τα ακούμε όλα αυτά. Είναι superfoods αυτά. Ναι, είναι superfoods. Τα βραζιλιάνικα φιστίκια έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα σεληνίου. Τα βραζιλιάνικα φιστίκια περιέχουν μεγάλη ποσότητα σεληνίου, είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του θυροειδή αδένα μας, τονώνουν το νοσοποιητικό μας σύστημα, μας προστατεύουν από καρδιακά νοσήματα και τέλος μας βοηθάνε στην καταπολέμηση του άγχους. Η σπόρη τσία είναι ωφέλιμη για όσους έχουν προβλήματα με το ζάχαρό τους. Λόγω της καθυστέρησης πέψης, μας δίνουν ενέργεια και ευεξία. Επίσης, μας βοηθάνε όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος, γιατί αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού και μειώνουν το αίσθημα της πείνας. Επιπλέον είναι πάρα πολύ καλή πηγή ω3 και ω6 λιπαρών οξέων, μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα μας και έχουν αντιοξυδωτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Για το γάλα αμυγδάλου που μας αρέσει τόσο πολύ? Το γάλα αμυγδάλου έχει υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου, υψηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών, δεν περιέχει λακτόζη και είναι κατάλληλο για όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, δεν περιέχει γλουτένη. Και επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή διατροφή για χορτοφάγους. Αφροδίτη, για να πετύχουμε όμως αυτή τη σοκολατένια γεύση που συζητήσαμε από την αρχή, σε αυτό το smoothie είπαμε μέσα θα βάλουμε καρπούς κακάο. Ναι, μπορούμε να βάλουμε καρπούς κακάο, που είναι μια πολύ καλή πηγή αντιοξυδωτικών ουσιών, πολύ καλή πηγή μαγνησίου, προστατεύει τη λειτουργία της καρδιάς μας, μειώνει την κακή χοληστερόλη στο αίμα και αυξάνει τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης στο αίμα, μας προστατεύει από Alzheimer και τέλος, βοηθάνε στην ψυχική μας ηρεμία καθώς και στην καταπολέμηση του άγχους μας. Αυτό για το άγχος που είπες, λοιπόν, όλα αυτά που είπες με έκανες ανυπομονώ ακόμη πιο πολύ να πάμε να το δημιουργήσουμε για να το δοκιμάσουμε. Για μια ακόμη φορά είμαστε στο Στράντα και έχουμε μαζί μας ένα από τους καλύτερους μπάρμεν, τον Δημήτρη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κάνουμε το σμούδι και να το δοκιμάσουμε. Πάμε! Πάμε! Όλα τα superfoods αλλά και πολλά βιολογικά και φυτικά προϊόντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Αυθεντικό Ολύμπου 3 στην Κοζάνη. Το Chocolate Almond Smoothie, δηλαδή η σοκολάτα αμύγδαλο, θα χρειαστείτε 2 φλιτζάνια γάλα αμυγδάλου, 1 μπανάνα, 4 με 5 βραζιλιάνικα φιστίκια, 2 κουταλιές του γλυκού τσία, 1 κουταλιά σούπας καρπούς κακάο αφού τους αλέσετε, καταβούληση, στέβια ή αγάβη ή μέλι ή όποια άλλη γλυκαντική ουσία επιθυμείτε.
Αυτό είναι το Red Square, ένα super yacht εκατομμυρίων για να σαλπάρουμε τώρα το καλοκαίρι. Στην πραγματικότητα όμως, τα πιο ακριβά ταξίδια τα κάνουμε με την ψυχή μας και το πιο πολυτελές όχημα είναι η αγάπη. Το Design Life σας εύχεται καλό καλοκαίρι.